δύο κόμενες εδώ πέρα. Θες ο ψηφίδης. Μα τι. Μα καλά και μια σέλφι και δεν τη δίνει. Τι είναι αυτό. Με το Στράτσαλ και το Μάστορα. Θέλεις τίποτα. Ε, κατάλαβα εσύ. Με αργιανούς θες. Τέτοια ώρα είναι η ώρα του Άργια σε ένα 3,5 με 4. Ωραία. Ψάχνεσαι, δεν έχεις θέματα και ψάχνεσαι. Όχι, έχω ένα ωραίο θέμα. Ναι, για πες. Έξω από το ποδόσφαιρο, γιατί το κάναμε πολύ φανατικό. Παιδιά, μην πίνετε όταν, μην οδηγάτε όταν πίνετε, και ειδικά τα νέα παιδιά, δηλαδή ο κόκκινος που κάποτε ήταν μποέμ και τα λοιπά, 2,72 γραμμάρια αλκοόλ ανά λίτρο αίματος. Εσύ ο κόκκινος πίνει μπύρα χωρίς αλκοόλ. Ναι. Τι λες τώρα. Άκου τι βρέθηκε στο Παντελίδη. Στο Παντελίδη, φίλε. Άκου τι είπε ο Παντελίδης. Ρε φίλε, τελείωσε το θέμα τώρα αυτό. Άκου τι είπε ο Παντελίδης. 2,72 γραμμάρια αλκοόλ ανά λίτρο. Θεωρείται πρωτοφανές από τις αρχές, αφού είναι από τα μεγαλύτερα που έχουν καταγραφεί όχι μόνο στην Ελλάδα. Γιατί ο, αλλά και στην Ευρώπη. Σημαίνει κόκκινε. Πώς προκύπτει αυτό, τοξικολογική εξέταση. Ναι, ναι, ναι. Βεβαίως. Αυτές που λέτε τις οικογένειες. Ναι, όμως ξεχνάς κάτι βασικό. Το οποίο δεν τις παρούσες. Όχι, γιατί. Γιατί την προηγούμενη μέρα ναι. τον είχαν κάνει ένα πόλεμο λησαλέο τα μίδια. Και για ένα τραγούδι το οποίο είχε γράψει για τα κατεχόμενα. Ωραία. Και όλοι αυτοί οι οποίοι τον γλύφανε, μην πω ότι τον γλύφανε. Ναι, τι κάνουν γιατί μετά. Το παιδί τον σκίσανε πατόκορφα ναι. και αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ρε κόκκινε, να σε κάνω μια ερώτηση. Ρε φίλε, αυτό το παιδί. Ναι, ρε κόκκινε, μισό λεπτό, ρε κόκκινε, να σε κάνω μια ερώτηση. Δηλαδή, ένας άντρας 40 χρονών που χάνει τη δουλειά του, το απαυτώνει τη γυναίκα, το χωρίζει, πάει πίσω στη μάνα του, στα παιδιά, η κατάστασή του είναι τραγική. Πάει και πίνει. Μισό λεπτό. Με το να πάει να πίνει και να τρακάρει με τα μάτια, τι θα κερδίσει, ρε κόκκινε. Ρε φίλε, ήπια, και εγώ θα πιω άμα με χωρίζει η γυναίκα. Πιες, ρε κόκκινε, εσύ πίνεις και χωρίς να σε χωρίσει η γυναίκα σου. Γενικά πίνεις εσύ. Δεν έχεις ανάγκη εσύ να σε χωρίσει η γυναίκα σου για να πιεις. Λέγε βλακίες. Λέγε βλακίες. Καλά, κιόλας. Πάμε στο κόκκινε. Δύο κόκκινε, μικρό παιδί μπροστά στο Παντελίδη σου. Μικρό παιδί. Μικρό παιδί. Δηλαδή, το θέμα είναι ότι έφυγε το παλικάρι. Το θέμα είναι ότι έφυγε το παλικάρι, αλλά να σου πω και κάτι άλλο. Ακούδω, ρε, ακούδω κόκκινε, δεν πήγε τζάμπα. Τζάμπα θα πηγαίναν οι άλλοι που ήταν μέσα. Άμα πιω εγώ τον άμπακα και πάω και τρακάρω, πρόβλημα δικό μου είναι. Εντάξει, το να πάρω άλλη ζωή όμως, ή του συνοδικού μου ή το απέναντι, δεν είναι πρόβλημα δικό μου, είναι το αλουνού το πρόβλημα. Εγώ άλλο συμπέρασμα έβγαλα και δεν με ενδιαφέρει. Εσύ τώρα βγάλε. Εσύ καρτέρι είσαι ούτως ή άλλως. Ένα πολύ απλό συμπέρασμα. Ναι. Αυτό που το αλκοόλ όταν γίνεται κατάχρηση. Ναι. Τάξη είχε ο Παντελίδης και έφυγε. Τι είχε. Δεν πάνε να τάξη είχε. Μία το θωρακισμένη Mercedes. Ό,τι και να έχεις τελικά, άμα είναι σε περιμένει στη γωνία ο Χάρος, χαιρετάς. Όχι ρε κόκκινε, άμα πιεις 10 μπουκάλια ουίσκι, ο Χάρος δεν σε φταίει που σε κρατάει κάτι. Και αυτό, άντε, και αυτό. Για αυτά παιδιά τα νέα, τα τριαντάρικα σου λέω, ή τους σαραντάριδες που χάνουν τη δουλειά, δεν πάνε καλά. Το αλκοόλ, αυτό θέλω να περάσω βόδι. Δεν είναι λύση το αλκοόλ, πάμε στον κόσμο, καλημέρα. Και τι είναι λύση ρε Ραπτόπουλε, για πες. Η προσπάθεια κόκκινε. Η προσπάθεια, ναι. Εσύ δηλαδή όταν σε χωρίζανε μικρό έκανες προσπάθεια. Πάντως ουίσκι δεν έπινα, ούτε όταν ήταν άνεργος, ούτε όταν έκανα την...